αποτιμώντας την πραγματικότητα και τις συνθήκες στην ανώτατη εκπαίδευση όπως εξελίσσονται. Το Πανεπιστήμιο μέχρι πριν από περίπου 2 χρόνια δεν χρειαζόταν να κάνει οτιδήποτε για να προσελκύσει φοιτητές και φοιτήτριες, γιατί ήταν ένα πραγματικά εξαιρετικό ακαδημαϊκό ίδρυμα και είχε πληθυσμό φοιτητών μέχρι και 19.000 φοιτητές και φοιτήτριες το 2020. Αυτό γιατί είναι γνωστή η ακαδημαϊκή αριστεία του Ιδρύματος, η εξαιρετική ποιότητα των σπουδών που προσφέρει, η εξαιρετική ποιότητα ζωής που έχουμε στα νησιά μας, που έρχονται άνθρωποι από τα πέρατα της γης για να τα επισκεφθούν, και εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε άριστες σπουδές με άριστες συνθήκες ποιότητας ζωής και σπουδών. Μετά τις επάλληλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν καταρχήν με την ανωτατοποίηση των ΤΕΗ και κατά δεύτερον με τη βάση εφαρμογής επιπροσθέτως χωρίς να έχει γίνει εκ νέου αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη, δημιουργήθηκε πολλαπλότητα επιλογών στην ενδοχώρα που με δεδομένες και τις οικονομικές συνθήκες ή και τις αντιλήψεις της ελληνικής οικογένειας φαινόταν το Ίδρυμα να είναι πολύ μακριά για να πάει κάποιος να σπουδάσει. Πολύ μακριά και πολύ ακριβά για το κάθε νοικοκυριό που θα έστελνε ένα παιδί να σπουδάσει στο Βόρειο Αιγαίο ή στο Νότιο στις σχολές. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποτιμηθεί, γιατί ό,τι και να κάνουμε, η ζωή στα νησιά και ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας είναι πολύ φτηνότερη από ό,τι είναι και για τον τρόπο ζωής τους και για τη διασκέδασή τους. Είναι πολύ ποιοτικότερη και φθηνότερη. Ναι. Όμως, αυτό που είναι το επιπρόσθετο είναι η μεταφορά και εξαρτάται βέβαια από το πόσες φορές κανείς θέλει να μεταφερθεί, γιατί προφανώς φτάνοντας στα νησιά είναι πιο ακριβό από το να έρθει κανείς να πάει με λεωφορείο ή με στην υπηρετική χώρα, ακριβώς. Όμως, από τη στιγμή που τα παιδιά μας βρίσκονται στα νησιά και εγκατασταθούν εκεί, οι συνθήκες πλέον του να είναι εξαιρετικές είναι στην πραγματικότητα το ίδιο κόστος και μάλιστα το χαμηλότερο κόστος σε αρκετές υπηρεσίες και προϊόντα οδηγεί στο στην πραγματικότητα να δημιουργεί ένα ισοζύγιο, θα έλεγε κανείς, όπως και στις κεντρικές μέσα στην ενδοχώρα ή στις μεγαλοπόλεις. Οπότε, εμείς αυτό που προσπαθούμε ακριβώς να αναδείξουμε είναι αυτό που είναι το κύριο συστατικό μας, γιατί ένα πανεπιστήμιο πρέπει να παρέχει υψηλού επίπεδου σπουδές. Αυτό θα πει ότι θα πρέπει να είναι στελεχωμένο, θα πρέπει να έχει υποδομές, θα πρέπει να έχει εργαστήρια και όλα αυτά υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκό προσωπικό, και όλα αυτά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα έχει εξελίξει και πραγματώσει τα τελευταία 30-35 χρόνια. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι διαθέτει ακαδημαϊκό προσωπικό για να πάρουν πραγματική γνώση και επαγγελματικά προσόντα τα παιδιά μας σήμερα, με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις από αυτό που πάρα πολλές φορές συμβαίνει στις επιλογές, όπου λόγω της εγκύτητας επιλέγονται τμήματα τα οποία μπορεί δυνητικά να δημιουργήθηκαν ως πανεπιστημιακά τμήματα πριν από 1 ή 2 χρόνια. Ναι. Τα οποία μπορεί να μην είναι στελεχωμένα, που ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών εκ των πραγμάτων δεν είναι, γιατί δεν έχουν προλάβει να στελεχωθούν. Οπότε, το κύριο μέλημά μας είναι να περάσουμε μηνύματα πανελλαδικά στους γονείς, στα νέα παιδιά, να έρθουν στο Αιγαίο για να κάνουν ποιοτικές σπουδές σε ένα ποιοτικό, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Άρα θα γίνει κάποια καμπάνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Προσπαθούμε να διεξαγάγουμε μια καμπάνια ακριβώς αναδεικνύοντας αυτά τα οποία μόλις σας συνόψισα, για να φτάσει λίγο πιο πολύ το μήνυμα. Γιατί ξέρετε, είναι νέες συνθήκες. Στην Ελλάδα ένα δημόσιο ίδρυμα ποτέ δεν χρειαζόταν
να συστηματικά και στοχευμένα να απευθυνθεί και στους γονείς και στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές που έχουν γίνει επάλληλα και αθρηστικά έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες αναγκαιότητας να περάσουμε αυτό το μήνυμα της υψηλής ποιότητας σπουδών, υψηλής ποιότητας ζωής για σπουδές στα νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εισακταίους. Ο αριθμός των εισακταίων, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το 2021 ήταν 4.058. Εννοείται τους πραγματικούς εισακταίους, ναι, ναι. Εννοείται αυτούς που δόθηκαν. Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, ναι, ναι τόσοι ήταν. Φέτος πώς είναι τα πράγματα? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο διαχρονικά γίνεται είναι ότι όλα τα πανεπιστήμια και όχι μόνο το Αιγαίο, αυτές είναι αποφάσεις που έχουμε πάρει σε επίπεδο Συνόδου Πριτάνεων, ζητούμε να εισακουστούν τα τμήματα και τα πανεπιστήμια που γνωρίζουν πώς μπορούν να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση σε πιο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών. Κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια εξαιρετική αύξηση του αριθμού που το Υπουργείο αποφασίζει ότι θα πρέπει να έρθουν να φοιτήσουν στα τμήματα. Είναι ο αριθμός που βγαίνουν σε αυτό το ΦΕΚ, το οποίο μόλις... Ναι, από ό,τι βλέπω, παραδείγματος χάρη πολιτισμικής τεχνολογίας, ήταν 153 εισακταίοι, φέτος θα είναι 170. Η Παιδαγωγική Ακαδημία παραμένει σταθερό, 340. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε και ως πανεπιστήμιο και ως τμήματα, αλλά όπως σας είπα και ως Σύνοδος Πριτάνεων, ήταν να απομειωθεί ο αριθμός. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που φέτος, σε αντιδιαστολή με πέρυσι και την προηγούμενη πολιτική, μείωσε αρκετά πάρα πολλά από τα τμήματα, γιατί ήταν εξωφρενικά τα νούμερα τα οποία δίνονταν σε τμήματα τα οποία σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και βρεθούν δεν μπορούν να παρέχουν πραγματικά ποιοτική εκπαίδευση. Και εμφανίζονταν και πολλές καινές θέσεις, έτσι? Ακριβώς, δεν είναι? Μάλιστα, αυξάνοντας εξαιρετικά τον αριθμό των εισακταίων δια ΦΕΚ, αυτό το οποίο γινόταν είναι ότι έμπαινε, δηλαδή πέρυσι και το είχα δηλώσει παντού, σχεδόν σε όλα μας τα τμήματα, με εξαίρεση δύο τμήματα, όλα τα τμήματα πήραν στην πραγματικότητα αυτά που είχαν ζητήσει. Ναι. Τον αριθμό των φοιτητών και φοιτητριών που είχαν ζητήσει. Το ότι εμείς ζητάμε 80 και μας δίνουν 380, καταλαβαίνετε ότι ούτε ορθολογικό είναι, ούτε και φυσικό είναι και ούτε μπορείς να χωρέσεις ένα εργαστηριακό τμήμα 180 και 200 σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Εκτός αν έχεις 100 διαφορετικά εργαστήρια για να κάνουν το ίδιο πράγμα για ένα τμήμα. Οπότε εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι επανεξέτασε τα κριτήρια του το Υπουργείο και από πέρυσι και άκουσε περισσότερο τα τμήματα. Εγώ το είχα ζητήσει στοχευμένα και από την κυρία Υπουργό, ακριβώς για να μην φαίνεται ότι υπάρχουν κενές θέσεις και άρα αυτό δείχνει κάτι για το πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό που δείχνει είναι ότι η κάθε πολιτική ηγεσία έχει μια δική της ατζέντα. Για παράδειγμα, περάσαμε αυτή την πολύ μεγάλη περίοδο της αντίληψης ότι οι πάντες πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο, ασχέτως βαθμολογίας ή ασχέτως της ιστορίας και της ποιότητας του τμήματος. Και τώρα περνάμε σε μια φάση εξορθολογισμού που λέει ότι ο καθένας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει ό,τι θέλει, αλλά να μπει σε ένα τμήμα στο οποίο πραγματικά μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλού επίπεδου απαιτήσεις μιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο Αιγαίο. Όλα αυτά τα χρόνια το επιτυγχάνουμε ακριβώς όπως θέλουμε να προβάλλουμε. Το λένε οι ίδιοι οι φοιτητές και οι φοιτητριές μας που βρίσκονται, πήραν τα επαγγελματικά και επιστημονικά εφόδια για να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υψηλού κύρους και απολαβών και σημαντικότητας αντίστροφα θέσεις εργασίας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεχίζουν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα υψηλού επίπεδου πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού. Και αποκτούν έτσι
τα εφόδια τα οποία χρειάζονται για να βγουν στον κόσμο της εργασίας, για να βγουν στην κοινωνία.